σήμερα βρίσκομαι εδώ στην όμορφη κομματηρία για να αναγνωρίσω την ουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, όχι από απόψεως κυβερνητικής, αλλά ως πρόεδρο των ανεξάρτητων Ελλήνων, γιατί ένα ισχυρό παγκό του μοιράτησε στο κρεβάτι, μακριά από εσάς. Ήθελε σήμερα να βρίσκεται εδώ στη Θράκη, όπως και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται επίσης στη Θράκη και μάλιστα στην Αλεξανδρία. Στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ότι η ψυχή μας, η καρδιά μας, το είναι μας, είναι στα παιδιά μας που βρίσκονται όμοιροι αυτή τη στιγμή στις φυλακές της Αδριανού Πάους. Αυτά τα παιδιά είναι πραγματικά ήρωες και γι' αυτό και τους τιμούν, τους σκεφτόμαστε. Αλλά είχα και την τιμή να δω αυτή σήμερα την παρέλαση, η οποία μου εξύψωσε το ηθικό. Είδα τα νιάτα της Ροδόπης, τα νιάτα της Κομωτινής και τα στρατευμένα νιάτα με περηφάνεια να σηκώνουν την ελληνική σημαία και να στέλνουν ένα μήνυμα ότι αυτός ο τόπος εδώ είναι ένας τόπος ιερός και θα τον υπερασπιστούμε γιατί είναι ελληνικά σύνορα και δευτερευόντως ευρωπαϊκά. Γιατί αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αν δεν έχεις τα νύχια να ξυθείς, μην περιμένεις κανένα να σε ξυθεί. Οι Έλληνες είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τις ελευθερίες μας, αυτές που με αίμα κατακτήσαμε. Χρόνια πολλά σε όλους και εύχομαι την επόμενη γιορτή της απελευθέρωσης να τη δούμε μέσα με μια παραγωγική ανασυγκρότηση όλης της Ελλάδας. Να είστε καλά, χρόνια πολλά.